Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Το δικό μου θέμα της παρουσίασης είναι λίγο διαφορετικό από το προηγούμενο μιλητή, καθότι εστιάζω και παρουσιάζω τα αποτελέσματα ενός έργου το οποίο ονομάζεται Smart DevOps, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, Open Educational Resources, και τον ορισμό κάποιων νέων επαγγελματικών προφίλ, τα οποία εστιάζονται στις έξυπνες πόλεις. Επομένως, έχει μια διαφορετική χρειά η παρουσίαση, καθότι εστιάζεται στο τι πρέπει να ξέρει κάποιος ο οποίος δουλεύει σε αυτό το χώρο και ποια είναι η αναγκαία ικανότητες, competencies κλπ. Έργο το οποίο έγινε, στα πλαίσια το οποίο έγινε αυτή η δουλειά, όπως ανέφερα, ονομάζεται Smart DevOps. Ο πλήρες του τίτλος είναι DevOps Competencies for Smart Cities. Είναι ένα Erasmus Plus πρόγραμμα, αλλά είναι από αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν στόχο να αναπτύξουν μία τομεακή συμμαχία, δηλαδή ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται πάνω σε αυτό το θέμα. Sector Alliance είναι ο αγγλικό τύπος του έργου. Και από τη μία πλευρά έχει ως στόχο να αναπτύξει αυτά τα παραδοσία που σας ανέφερα, από την άλλη μεριά να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους και να φτιάξει κοινότητες πρακτικής οι οποίοι ασχολούνται με την εκπαίδευση των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν για την ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων. Βλέπετε στο Facebook, τέλος πάντων, που βρίσκεται αυτό το Community of Practice, το δικτυακό τόπο του έργου, smartdevops.eu, και θα αναφερθώ σε αυτό το έργο το οποίο έτρεξε ουσιαστικά, είμαστε στον τρίτο χρόνο, ουσιαστικά ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο το τελευταίο καιρό απέκτησε πάρα πολύ μεγάλη σημασία τόσο για την Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθότι πάρα πολλοί συνειδητοποίησαν ότι οι έξυπνες πόλεις δεν είναι μόνο τεχνολογία. Δηλαδή, το πρώτο καιρό τα πιο πολλά έργα, τα lighthouse projects τα οποία υπήρχαν, οι πάροχοι τεχνολογίας, εταιρείες, όλες αυτές, αλλά και η κοινότητα του ανοιχτού κώδικα. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι η κοινότητα του ΕΛΑΚ στην Ελλάδα έχει μία ομάδα εργασίας η οποία εστιάζει την προσοχή της στις έξυπνες πόλεις. Και όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα, καλό είναι να κάνουν subscribe εκεί ώστε να μπορούν να ενημερώνονται. Είναι ένα θέμα επομένως που έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι τόσο από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ όσο και από το πρόγραμμα αποκατάστασης από την πανδημία δίνονται πάρα πολλά χρήματα στις έξυπνες πόλεις, αλλά δεν δίνεται αντίστοιχη προσοχή στους ανθρώπους. Και αν δει κάποιος τα challenges τα οποία υπάρχουν στο χώρο αυτό, παραδοσιακά είναι τα challenges τα οποία προέρχονται είτε από την τεχνολογία, είτε από τη διαχείριση των δεδομένων που είναι πολλά και ετερογενή, είτε από τα προβλήματα ασφάλειας, είτε από την ετερογένεια των προμηθευτών που έχουν λύσεις οι οποίες δεν συνεργάζονται, είτε τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία ακολουθούνται. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με το να βρούμε τους σωστούς ανθρώπους, τους ανθρώπους με τις σωστές γνώσεις, οι οποίοι θα τα υλοποιήσουν όλα αυτά, διότι δυστυχώς ή μάλλον ευτυχώς, να το πω διαφορετικά, οι λύσεις δεν αναπτύσσονται μόνες τους. Χρειάζονται τους κατάλληλους ανθρώπους και είναι κοινή παραδοχή σε όσους ασχολούνται με αυτό το θέμα ότι δεν υπάρχει εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό ακόμα και στην ελληνική αγορά, η οποία είναι μικρή αγορά, να πας να ζητήσεις κάποιον ο οποίος να μπορεί να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και να αναπτύξει ή να υποστηρίξει τέτοιες λύσεις, δεν βρίσκεις εύκολα προσωπικό. Τώρα, μάλιστα, προχθές συζητούσαμε με κάποια
στελέχη εκεί του Δήμου Θεσσαλονίκης και προβλέπουμε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2.000 developers, programmers, IT experts στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια, γιατί γίνεται εγκατάσταση μεγάλων εταιριών. Πιο γνωστή είναι η Pfizer, η οποία θα χρειαστεί πάρα πολλούς ανθρώπους και πάνω από τους μισούς θα είναι από το χώρο το δικό μας, της τεχνολογίας. Και προφανώς στους Δήμους υπάρχει το αντίστοιχο πρόβλημα. Οι στατιστικές μελέτες λένε ότι πάρα πολλοί ψάχνουν για κόσμο, αλλά πολύ λίγοι έχουν ικανό προσωπικό. Επομένως, κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα υπάρχουν υπάροχοι των λύσεων, είτε για υγεία, είτε για μετακινήσεις, είτε για ενέργεια, αλλά δεν θα υπάρχει το προσωπικό να τα υποστηρίξει όλα αυτά ή να αναπτύξει περαιτέρω αυτές τις λύσεις. Τώρα, το έργο το δικό μας, το οποίο σας ανέφερα και στην αρχή, το Smart DevOps, έχει ακριβώς αυτό το στόχο. Να μπορέσουμε να βρούμε, ουσιαστικά η τεχνολογία αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα και όλα πίσω από αυτά, από την αλλαγή της τεχνολογίας, ακολουθούν. Εμείς ως εργαζόμενοι, ως ειδικοί στην πληροφορική, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τις γνώσεις μας ή τέλος πάντων να επανεκπαιδεύσουμε αυτούς τους οποίους δουλεύουν για να έχουν αυτές τις νέες ικανότητες. Παρέλειψα να πω ότι το DevOps είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο έχει 13 partners, οι οποίοι προέρχονται, έχουμε 4 partners από την Ελλάδα. Ο βασικός ο partner, ο συντονιστής, είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εγώ έχω τη χαρά να το συντονίζω αυτό το έργο. Είναι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και μια αναπτυξιακή εταιρεία Δήμων, η οποία ονομάζεται CitizNet, που ουσιαστικά φτιάχτηκε για να συντονίσει την προσπάθεια Δήμων της Κεντρικής Ελλάδος. Έχουμε partners οι οποίοι είναι στην Ιταλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο και στην Κύπρο. Είναι ένα σχετικά μεγάλο consortium με 13 partners. Τώρα, ποια ήταν τα βήματα τα οποία ακολουθήσαμε? Το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε ήταν να κάνουμε μια εκτενή έρευνα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτή ουσιαστικά ήταν εκτενής και μακροχρόνια, κράτησε περίπου ένα χρόνο, όπου εντοπίσαμε τις ανάγκες των Δήμων σε τεχνολογία, αλλά και όχι μόνο. Στη συνέχεια φτιάξαμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία ικανοποιούσαν αυτές τις ανάγκες για τα νέα επαγγελματικά προφίλ τα οποία εντοπίσαμε. Και αντίστοιχα φτιάξαμε το υλικό, το οποίο όπως σας είπα είναι OER, είναι δηλαδή Open Educational Resources, τα οποία μπορεί να βρει κάποιος στο website του έργου, το οποίο είναι το smartdevops.eu. Στη συνέχεια δοκιμάσαμε, προσπαθήσαμε να επαληθεύσουμε την ορθότητα αυτών των πραγμάτων, τα οποία τα προσφέραμε με 2 τρόπους, είτε ως υλικό MOOC, είτε ως υλικό το οποίο είναι εξειδικευμένο για αυτά τα συγκεκριμένα επαγγελματικά προφίλ που αναπτύξαμε. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στον χώρο αυτό των έξυπνων πόλεων υπήρξαν περίπου 1.000 αιτήσεις από ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και από αυτούς ολοκλήρωσαν το MOOC, το οποίο αποτελείται από 15 μαθήματα, το ολοκλήρωσαν γύρω στα 280 άτομα, που σημαίνει ότι είχαμε ένα completion rate περίπου 27-28%, που είναι εξαιρετικά μεγάλο για MOOC. Όταν ο μέσος όρος, όταν προσφέρεται ένα MOOC, το completion rate είναι της τάξης του 10%. Ήταν δηλαδή 2-3 φορές πάνω. Αυτό τι δείχνει? Ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν την τεχνολογία, την εφαρμογή της έξυπνης πόλης κλπ. Στη συνέχεια αυτό το οποίο κάναμε, είχαμε 3 εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αναφέρονταν στα 3 διαφορετικά επαγγέλματα τα οποία φτιάξαμε. Θα τα αναφερθώ σε αυτά τα 3 επαγγέλματα αμέσως μετά. Και προφανώς αξιολογήσαμε αυτό το υλικό, το παρουσιάσαμε στο δυνατόν πιο έντονα, έτσι ώστε να γίνει σε πολλούς ορατή αυτή η ανάγκη και νομίζω με επιτυχημένο.
Τώρα, ποια είναι αυτά τα τρία επαγγέλματα τα οποία ορίσαμε στα πλαίσια αυτού του έργου? Είναι ο σχεδιαστής της έξυπνης πόλης, είναι ο υπεύθυνος του τμήματος πληροφορικής και το στέλεχος του τμήματος. Τώρα, βέβαια, αυτά δεν αποτελούν έκπληξη και δεν θα μπορούσε να είναι έκπληξη, διότι οι ανάγκες των Δήμων, των ανθρώπων, είναι γενικότερα συγκεκριμένες. Όμως, το τι είναι ο στόχος του κάθε επαγγελματικού προφίλ είναι διαφορετικός. Και για παράδειγμα, οι πόλεις μας σήμερα πάσχουν από κεντρικό σχεδιασμό. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα πλάνο για το ποιες εφαρμογές έχουν ανάγκη οι Δήμοι, ποια είναι η προτεραιότητά τους, σε ποιους πολίτες αναφέρονται και ποια θα είναι τα κέρδη αν προχωρήσουμε σε αυτή την επένδυση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν έχουμε ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα πρόσφατα, πέρυσι, αλλά και φέτος, έτρεξε το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, οι Δήμοι και ιδιαίτερα οι μικροί, και εδώ θα κάνω μια παρένθεση αμέσως μετά, και ιδιαίτερα οι μικροί έτρεχαν να βρουν εταιρείες οι οποίες προσέφεραν λύσεις. Οι λύσεις του ανοιχτού κώδικα δεν υποστηρίζονται σε πολλές περιπτώσεις από οργανισμούς ή εταιρείες με το σωστό τρόπο και επομένως οι πιο πολλοί έτρεχαν στις εταιρείες οι οποίες προσφέρουν commercial software, οι οποίοι αντίστοιχα οι πολιτές προφανώς πουλούσαν τις λύσεις τους χωρίς να αξιολογούν ποιες είναι οι ανάγκες των δημοτών. Και προφανώς αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τους Δήμους, διότι αγοράζουν ουσιαστικά αυτά που τους πουλάνε και όχι αυτά που χρειάζονται. Είναι εμφανές ότι ένας Δήμος σαν την Αθήνα είναι τελείως διαφορετικός από έναν ορεινό Δήμο σαν το Καρπενήσι ή από ένα νησιώτικο Δήμο σαν τη Ρόδο. Έχουν διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Επομένως, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να σχεδιάσει την πολιτική, τη στρατηγική, να καταγράψει τις προτεραιότητες των πολιτών, των επιχειρήσεων και να διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο των έργων του Δήμου. Αντίστοιχα, ο Smart City είναι αυτός ο οποίος πάρει αυτά τα έργα και θα προσπαθήσει να τα τρέξει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Είναι βέβαιο ότι οι πιο πολλές λύσεις δεν θα αναπτυχθούν μέσα στους Δήμους, αλλά εδώ ίσως είναι και η χρησιμότητα αυτού του ανθρώπου να μπορέσει να βρει λύσεις από άλλους Δήμους, τις οποίες μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει. Και τέλος, ο άνθρωπος ο οποίος θα λειτουργήσει αυτά τα συστήματα ή θα προσφέρει υποστήριξη στους χρήστες οι οποίοι βρίσκονται στο επίπεδο του Δήμου. Αυτά τα τρία προφίλ επομένως εντοπίστηκαν και φτιάχτηκαν τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Τώρα, οι ικανότητες οι οποίες εντοπίστηκαν είναι, δομήθηκαν σε τέσσερις ομάδες, σε τέσσερα group. Και ποια είναι αυτά τα group? Πρώτα είναι οι ικανότητες συμπεριφορικές, οι ικανότητες οι οποίες θα πρέπει να έχει ο κάθε εργαζόμενος, όπως για παράδειγμα η ικανότητα να ηγείται ομάδων, η ικανότητα να επικοινωνεί, η ικανότητα να διαχειρίζεται έργα. Αυτά τα θεωρούμε ως γενικές ικανότητες, συμπεριφορικές ικανότητες και ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, ο οποίος ονομάζονται transversal skills. Μετά, κάποιες γενικές γνώσεις της τεχνολογίας, με την έννοια όχι προφανώς να μάθει χρήση ενός προγράμματος, με την έννοια ότι πολλοί από τους εργαζόμενους, για εμάς που μιλάμε εδώ σήμερα στο συνέδριο, μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ οικία και παρουσίαση για οι προηγούμενες παρουσιάσεις είναι παρουσιάσεις οι οποίες απευθύνονται σε ειδικούς. Αλλά οι άνθρωποι που είναι στους Δήμους είναι 50-60 χρονών, τελευταία δεκαετία δεν προσληφθεί ο κόσμος και πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζουν, μπορεί να το χρησιμοποιούν, αλλά δεν ξέρουν ποια είναι η έννοια του υπολογιστικού νεύους, το τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, με ποιους διαφορετικούς τρόπους μπορεί να εφαρμοστεί, το τι είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων. Όλες αυτές είναι γενικές γνώσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για έναν ο οποίος θέλει να εισάγει νέες τεχνολογίες στον οργανισμό του και συγκεκριμένα στο Δήμο του.
Είναι κοινή επιθυμία στρατηγική όλων των δημάρχων και όλων των δήμων να προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες τους. Αυτό είναι δεδομένο. Και η τέταρτη κατηγορία την οποία την αναφέρω στο τρίτη είναι οι ικανότητες οι οποίες σχετίζονται με έξυπνες πόλεις. Για παράδειγμα, ποιες είναι οι πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν σήμερα είναι διαθέσιμες για τις έξυπνες πόλεις. Ποιες είναι οι διαθέσιμες πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα, σαν την FIware, η οποία είναι πολύ επιτυχημένη και έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετούς δήμους. Ποια είναι τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πώς γίνονται οι προμήθειες στην περίπτωση των έξυπνων πόλεων. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα είναι ενδεικτικά, διότι είναι αρκετές τέτοιες ικανότητες. Το σύνολο όλων αυτών των ικανότητων, μπορώ να σας πω, είναι 43 ικανότητες, 43 δηλαδή μαθήματα, τα οποία έχουν οργανωθεί σε αυτούς τους τρεις διαφορετικούς ρόλους, στα τρία αυτά επαγγελματικά προφίλ. Και άφησα τελευταίο αυτό το οποίο ονομάζεται DevOps Related Competencies, το οποίο για μένα ίσως είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Για μένα είναι σημαντικό, για μένα ίσως. Είναι σημαντικό για ποιο λόγο. Διότι σηματοδοτεί μία αλλαγή στον τρόπο τον οποίο βλέπουμε το λογισμικό και το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Και εδώ αναφέρω ένα παράδειγμα, αλλά ευτυχώς οι πιο πολλές παρουσιάσεις οι οποίες κάνω είναι 10 λεπτές, 15 λεπτά και δεν έχω χρόνο να το εξηγήσω. Ευτυχώς σήμερα οι παρουσιάσεις είναι εκτενείς, είναι δηλαδή της μισής ώρας, οπότε μπορώ να αφιερώσω 1-2 λεπτά. Και τι λέω τόσο στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, όσο και στους φοιτητές που διδάσκω. Παρέλειψα να αναφέρω, είμαι καθηγητής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και συντονιστής της θεματικής ενότητας σχεδίασης λογισμικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Δηλαδή έχω μια διπλή διτή ιδιότητα. Τι τους λέω. Τους λέω το εξής. Το στοίχημα στην αρχή του 20ου αιώνα ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε σε κάθε νοικοκυριό ηλεκτρικό ρεύμα με συνέχεια. Δηλαδή να έχουν κάθε μέρα 24 ώρες στο 24ωρο ηλεκτρικό ρεύμα. Το στοίχημα που έχουμε σήμερα, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους καταναλωτές, είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει, όχι πρώτα απ' όλα, είναι να υπάρχει συνεχή ζωή λογισμικού. Το λογισμικό είναι αυτό το οποίο καθορίζει το τι μπορούμε να κάνουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Δηλαδή οποιοδήποτε disruption, οποιοδήποτε unavailability των υπηρεσιών των οποίων χρησιμοποιούμε μας δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητά μας και επομένως το λογισμικό όχι μόνο θα πρέπει να τρέχει, αλλά για να τρέχει θα πρέπει να παράγεται κιόλας, θα πρέπει να τρέχει να έχει αδιάλειπτη λειτουργία, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση και να παράγουμε νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες εγκαθίστανται χωρίς προφανώς επέμβαση του χρήστη στις συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούμε, δηλαδή να επιτύχουμε αυτό το οποίο προσπαθεί να επιτύχει η φιλοσοφία DevOps, το continuous development, continuous integration, continuous testing, continuous delivery. Δηλαδή να έχουμε συνεχή ροή λογισμικού και αυτή η ροή λογισμικού προφανώς είναι τόσο για τους καταναλωτές γενικότερα, αλλά και για τους πολίτες. Οι πολίτες βασίζονται στις υπηρεσίες τις ψηφιακές και δεν μπορούμε να τους πούμε θα λυθεί το bug, το πρόβλημα μετά από ένα μήνα. Πρέπει να λυθεί άμεσα. Επομένως, αυτή η λογική του DevOps δεν είναι τόσο σημαντικό η συγκεκριμένη λέξη, η οποία προέρχεται από τα αρχικά development και operation, αλλά είναι σημαντική ως φιλοσοφία ότι ζούμε την εποχή του continuous delivery of software, της συνεχής ροής λογισμικού. Και αυτό είναι μια τελείως ξένη έννοια για το δημόσιο τομέα και νομίζω αυτό εστιάσαμε και βοηθήσαμε τους ανθρώπους. Μια σύντομη παρουσίαση του DevOps. Το DevOps ουσιαστικά είναι μια φιλοσοφία η οποία προσπαθεί να ενοποιήσει την ανάπτυξη του λογισμικού με την ομάδα λειτουργίας και να φέρει μαζί αυτές τις δύο ομάδες, οι οποίες σημειωτέρα αυτές οι δύο ομάδες
το mentality, τη φιλοσοφία τους είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή, οι developers, η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού, συνήθως είναι μια ομάδα η οποία διαχειρίζεται πάντα κάτι καινούριο, είναι μια ομάδα η οποία καινοτομεί, είναι μια ομάδα η οποία δοκιμάζει. Απ' την άλλη μεριά, η ομάδα που λειτουργεί μια υπηρεσία θέλει σταθερότητα, θέλει σιγουριά ότι αυτό το οποίο εγκαθιστά κάθε φορά το καινούριο θα δουλέψει σωστά, θέλει να έχει καλή επικοινωνία με τον πελάτη, έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η σύγχρονη εποχή επιτάσσει αυτή η ομάδα να είναι μία και όλοι αυτοί να δουλεύουν μαζί. Και αυτό ακριβώς είναι η φιλοσοφία του DevOps. Και επανέρχομαι στο έργο. Ξεκινήσαμε το MOOC. Προφανώς το MOOC ήταν ελεύθερο για όλους. Κοντέψαμε τα 1000 άτομα σε αιτήσεις. 280 από αυτούς ολοκλήρωσαν επιτυχώς. Δεν θα διαβάσω τα σχόλια, αλλά τα σχόλιά τους, αρκετά από αυτούς, ήταν πολύ θετικά, πολύ ενθαρρυντικά. Στη συνέχεια προχωρήσαμε με τα specialization courses, τα οποία αναφέραμε ότι ήταν 3, ένα για κάθε διαφορετικό προφίλ. Αυτά έτρεξαν ουσιαστικά σε 3 χώρες, έτρεξαν στην Ελλάδα, όπου δεν ξέρω αν ήταν επειδή ήταν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο, είχαμε και πολλούς συμμετέχοντες. Στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απομένουν 10 λεπτά. Πόσο απομένουνε? 10 λεπτά. Α, έχω πολύ ώρα, θα τελειώσω νωρίτερα. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό ουσιαστικά, αυτά τα 3 κόρσες ουσιαστικά διήρκησαν σχεδόν 8 μήνες, δηλαδή ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο τα μαθήματα. Όταν λέμε face-to-face, δυστυχώς ήταν η πανδημία, τα κάναμε face-to-face με χρήση ηλεκτρονικών συναντήσεων. Χρησιμοποιούσαμε το Meet ή το Zoom για να κάνουμε συναντήσεις με τους φοιτητές. Τα μαθήματα ξεκίνησαν το Φεβρουάριο, τελείωσαν αρχές Αυγούστου και στη συνέχεια είχαμε την πρακτική άσκηση αυτών των ανθρώπων, work-based learning, τους δώσαμε κάποια projects, τα οποία τα τρέξανε, οι πιο πολλοί από αυτοί, σε δήμους, έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία μάθανε. Όπως βλέπετε και στην οθόνη, τα περιγράμματα των μαθημάτων, τα προγράμματα σπουδών. Όλο το υλικό είναι ανοιχτό και διαθέσιμο σε όλους και φαίνεται στη διεύθυνση, η οποία είναι smartdevops.eu/dev/oers, όπου εκεί μπορείτε να μπείτε και να τα κατεβάσετε, να μελετήσετε ό,τι τέλος πάντων θυμείτε. Ένα από τα τελευταία παραδοτέα αυτού του έργου, το οποίο το κάναμε release τον προηγούμενο μήνα, στις 12 Οκτωβρίου, είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε το Σώμα της Γνώσης για τις Έξυπνες Πόλεις, που παίρνει όλα αυτά τα παραδοτέα του έργου, τα βάζει όλα μαζί σε ένα βιβλίο, το οποίο προφανώς και αυτό μπορεί να γίνει download free από το site του έργου, το smartdevops.eu/scbok. Λοιπόν, εδώ προφανώς είναι τα περιγράμματα σπουδών, είναι τα περιγράμματα του κάθε μαθήματος, είναι η περιγραφή των επαγγελματικών προφίλ και είναι, νομίζω, μια δουλειά η οποία ο στόχος είναι να μπορέσουμε να δείξουμε ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το digitization, το οποίο ονομάζουμε, το digitization των δήμων, το digitization, είναι ουσιαστικά μετασχηματισμός που πρέπει να γίνει και αυτό γίνεται από ανθρώπους. Εντάξει, και στόχος μας δεν είναι να κάνουμε επανάληψη αυτού που είχαμε, αλλά με ψηφιακό τρόπο. Στόχος μας είναι ταυτόχρονα με την ψηφιοποίηση να απλοποιήσουμε για τη ζωή μας, να την κάνουμε πιο εύκολη και προφανώς να είμαστε εστιασμένοι σε αυτό που πραγματικά μας αρέσει, σε αυτό που εργαζόμαστε και όχι στο να συμπληρώσουμε τη φόρμα 150 φορές. Κλείνοντας, αυτό είναι το call to action το οποίο έχουμε στο τέλος αυτού του βιβλίου, το οποίο ανέφερα αμέσως πριν, όπου τι λέμε, ότι και έχουμε και εμείς υποχρέωση ως κοινότητα που πιστεύουμε στην ανεκτότητα και στην
σε αυτές τις αρχές να το προωθήσουμε όσο είναι δυνατόν. Θα πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους και η αγορά επίσης έχει την ίδια λογική, διότι οι άνθρωποι που βγαίνουν δεν είναι αρκετοί, δεν είναι εκεί που τους χρειάζεται. Να κερδίσουμε αυτό τον πόλεμο των ταλέντων, ειδικά για τις πόλεις. Οι πόλεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί εκεί είναι το σπίτι όλων μας, σε μια πόλη. Εδώ στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, έχουμε 330 περίπου δήμους, 332, 333, είναι τέλος πάντων αυτή η τάξη μεγέθους. Από αυτούς τους δήμους, μόνο 6 δήμοι είναι πάνω από 100.000. Δηλαδή είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα και δεν ξέρω ποια ξεχνάω. Οι υπόλοιποι δήμοι είναι μικροί, κάτω των 100.000. Υπάρχει επομένως αυτή η ιδιαιτερότητα ότι πρέπει σε μικρούς δήμους να προσφέρουμε τις ίδιες υπηρεσίες που αν δεν είναι δυνατόν προσφέρουμε και στους μεγάλους. Έτσι ώστε να μην υπάρχει υστέρηση, να μην νιώθει ο πολίτης ότι εγώ μένω πίσω και για να γίνει αυτό πρέπει να διοργανωθούμε αλλά και να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα εκεί. Επομένως, θα πρέπει συνεχώς να βλέπουμε το τι συμβαίνει σε αυτήν την αγορά, ποιες είναι οι ανάγκες, σε αγορά εργασίας αναφέρομαι, να αξιολογούμε αυτές τις ανάγκες και με συστηματικό τρόπο να τις τυποποιούμε, δημιουργώντας ουσιαστικά αυτά τα νέα επαγγέλματα τα οποία λείπουν από την αγορά. Ίσως να χρειάζεται και ένα σχήμα πιστοποίησης, certification για αυτά τα νέα επαγγέλματα και προφανώς να προωθούμε αυτά τα νέα επαγγέλματα στα σχολεία, όλοι οπωσδήποτε χρειάζονται, αλλά επικοινωνία προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποια επαγγέλματα έχουν περισσότερο ζήτηση από τα άλλα, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται άλλοι άνθρωποι που δεν κάνουν αυτό που τους αρέσει. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κλείσω. Εντάξει, το νομίζω το Smart DevOps έργο ήταν ένα σημαντικό έργο, διότι εντόπισε αυτές τις ανάγκες. Η σημασία του δημόσιου τομέα φάνηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Προφανώς, οι πόλεις είναι ένα βασικό κομμάτι αυτού του δημόσιου τομέα. Το έργο ανέπτυξη εκπαιδευτικό υλικό είναι όλο διαθέσιμο με άδεια Creative Commons και τυποποίησε αυτά τα επαγγέλματα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ο Πάνος Φιτζηλής, είμαι καθηγητής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Το consortium είναι όλα αυτά τα εικονίδια τα οποία είναι από κάτω. Το website εμφανίζεται, το email, το Twitter είναι όλα εκεί, οπότε αν κάποιος θέλει κάτι πάνω μπορεί να στείλει ένα email ή να στείλει ένα μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ.